Σε λίγο αρχινά ο τελικός αγώνας του κυπέλλου Καρπάθου μεταξύ των ομάδων Ολύμπου Μενατό, διαιτητής Πετρέλης, Μανολιώτη του Βολάδα και πιστάς από την Αρκάσα. Οι ομάδες κατεβάλλουν στο κέντρο του κυπέλλου. Είναι πολύ φιλάθλης του Ολύμπου και το Μενατό. Η ομάδα του Μενατό πετάει λουλούδια προς την εξάδρα και ένα κοριτσάκι είναι την μεντυμένη φορεσιά της Ολύμπου, προσφέρει λουλούδια στους παίκτες να βλάξουν στην εξάδρα. Τώρα έρχονται προς την εξάδρα η ομάδα της Ολύμπου, οι παίκτες, και πετάνε λουλούδια. Οι σεφτές των ομάδων, Ολύμπου. Χατζη Βασίλης, τερματοφύλακας. Αριστερό, μπακ, Νίκος Χειράκης. Δεξιό, Παντέλος. Σέντρα, μπακ, Γιάννης Χειράκης. Δεύτερο, σέντρα, μπακ, Φουντής. Χαφ, αδερφή Χαρτιάδες, με τον Νίκο, τον Γιώργο το Χειράκη. Κυνήγι, Σοφίλας. Χατζη Αντωνίου και ο Εμινάς Λετής. Αγώνας άρχισαν και πάρα την πέρι ο Χαλκιάς αποκρούει οι Μενατές το 10ο Μενατό, την πέρι ο Γιώργος ο Χειράκης, την πέρι οι Μενατές κατεβαίνουν, αποκρούει ο Ολύμπος με το Φουντί. Μπάλα είναι αράω του υπέρ του Ολυμπιακού. Εκτελεί το αράω του Πατέλος. Είναι το Χατζη Αντωνίου. Είναι αράω του υπέρ του Ολυμπιακού. Υπέρ του Μενατό. Το αράω του είναι υπέρ του Μενατό. Την είχε ο Παντέλος, κατεβαίνει, είναι στο κέντρο του κυπέδου, αποφεύγει έναν αντίπαλο, αποφεύγει άλλο. Την είχε ο Χατζαντονίου, μπαίνει μέσα στην περιοχή. Ισοφάρισε το 30 λεπτό από το Χαλκιά, τον Νίκο. Κόπα! Το Χαλκιά, τον Νίκο. Κόπα. Ο πρώτο όμορφο Νίκο στο Χαλκιά, μετά από αυτό το Χαλκιά Λωρίο. Τσέρκης επέλαση. Και ναι! Η κάμερα ψάχνει το... Πατέλη!
Τσέρκι, σε πέλαση. Και ναι! Η κάμερα ψάχνει το... Παρακαλώ κύριε Πρόεδρε, πέρα το λόγο. Για την νεολαία μας... Ποιος είναι συμπολίτες και ποιος είναι συμπολίτες. Δεν είμαστε και εγώ ψηφιοί δύο. Τι έρα από εκεί. Μπορείτε να σας αναλύσετε τις βασικές αρχές σας για το προσεχές τεπταετές. Τώρα λέμε, τι προσεχές. Τι προσεχές. Αύριο κιόλας, αύριο. Αύριο, εδώ και τώρα. Δεν διάβασα. Από αύριο. Έξω. Δεν μου λες κάτι. Ναι, η ερώτηση. Το έργο το δικό μου είναι μάγκες. Ο βασικός μας αντορισμός του βασικού. Για την νεολαία πρώτα να κοιτάξουμε την παιδεία μας. Να τους έχουμε να περνάνε ωραία. Να τους φτιάξουμε τις εκκλησίες, τις κωθήκες. Τα σχολεία πρέπει να τα κλείσουμε. Να μην μαθαίνουν γράμματα τα παιδιά. Γιατί όσο μαθαίνουν, τόσο θα χειροτερεύσουμε. Για τους γέρους. Τι γέρομαι. Για όχι τους γέρους. Τι γέρομαι. Για όχι για τους μεσαίους. Δεν υπάρχουν γέροι εδώ. Είναι όλοι οι μεσαίοι εδώ. Εάν δεν ακούνε τους νόμους και τα ψηφίματα που θα δώσουμε, θα φορέσουν όλοι σιδερένια παπούτσια. Και πού θα πάνε. Στο μόλο. Από την Αμερική. Για να φτιάξουμε καινούργιο μόλο. Δηλαδή να καταστρέψετε. Δηλαδή να καταστρέψετε. Να φύγουν οι λίγες. Λίγες είναι γέροι, άγιοι είναι λίγοι. Οι γέροι, γέροι. Γιατί κοιμούνται στα καφενεία με ανοιχτό το στόμα. Και κατ' ουρά να πάνε πίσω. Τώρα έχει το λόγο ο αντίπαλός σας να μας αναλύσει. Εσύ τι θα κάνεις για τους νέους λίγο. Θα φωνάξουν και νέοι αδίπλα. Δεν θα κατέβω στο επίπεδο τη σύμβρεμα όπω έχει πει ο Παντελήνιο Τζέρι, ο οποίο αυτή τη στιγμή έχει παραφερθεί. Θα έχει όλα κάνει την εκκλησία. Αυτή που μα έχει δώσει το ήθο. Τώρα έχουμε συζητήσει πολιτική. Συζήτησε με την κυρία. Συνεχίζεται ο αγώνα. Νομίζω ότι θα κάνει την εκκλησία σχολεία. Τι σκοθήκε. Νομίζω εσύ σαν δημοσιογράφο πρέπει να λες. Παραφέρεται. Οι παπάδες που θα τους αφήσουν. Οι παπάδες θα είναι στην πόρτα για να σας πάρουν τα λεφτά. Πορτιέριδες. Οι παπάδες θα είναι στην πόρτα για να σας πάρουν τα λεφτά. Πορτιέριδες. Καταρχήν το έχω δεχτεί αυτό εδώ πάνω. Αν το δεχτεί δεν θέλουν, δεν θέλουν. Τρεις φίλους θα χάσουμε το πολύ πολύ. Με κάποιον από όλους. Με την νεολαία. Η νεολαία είπε ότι οι παπάδες θα πάρουν. Ναι, ό,τι πήγε η νεολαία. Δες, τα νιάτα. Ενώ η Γιάννη θα σας πάρουν τα λεφτά. Το επίπεδο της έχει φτάσει εκεί πέρα. Δεν βλέπω ο κόσμος βλέπει. Θα πρέπει να αναμορφώσεις τέσσερις. Είναι ολέα, ο λαός. Αυτή είναι προσωρινή. Τα νιάτα θα κοιτάξουμε εμείς. Στη θάλασσα το είστε. Αυτή είναι πια άχρηστη. Σαβούρα. Σαβούρα, την νεολαία δεν βλέπεις. Δεν φοβάστε την εκλογή τώρα που θα έρχεται από την Κυριακή μερικές απόψεις. Είναι λίγοι γέροι και έτσι θα τους δώσουμε μια καραμέλα να κοιμηθούν εκείνη την ώρα που θα ψηφίσουν οι εκλογές. Θα κοιμηθούν εκείνη την ώρα που θα γίνουν οι εκλογές. Η νεολαία θα ψηφίσει, θα φωνάξει, θα πετάξει πέτρες, ντομάτες, αυγά. Αγγούρια. Γιατί η πηγή της επαγγελίας, γιατί προβλέπετε να χρησιμοποιήσετε. Η Σαρία θα το κάνουμε πρόεδρο. Εκεί θα έρχονται να με πλήσουνε. Σωστά για λίτα εσύ. Να είπατε λέμε να κοιμέσαι. Όχι εγώ μητέ. Να κάνουμε και παιδεία. Να φέρουμε από την Αφρική. Ατσέρμα. Έχω μητάλες μαύρες. Μαύρους θα φέρω. Καλά και να κουβαλάω από εκεί από κάτω. Αισθάνομαι εσύ κύριε να σ' ακούσω. Όταν απ' όλα πρέπει να ξέρεις το μόνο. Να έχεις φωτογένειες δικά μου. Έχω φωτογένεια, κύριε Πρόεδρε. Να γίνεται και παπάς. Ενώ η έδρα σου είναι στη Σαρία. Κανένα παραπάνω η έδρα σου είναι στη Σαρία. Στο διάλο θες το πέρας. Είμαι κι εγώ κάτοικος Αφανιού. Και εδώ να βγώνεις. Έχω και εδώ ένα σπίτι στην Αμπλώνα. Σταύλο έχει, σπίτι δεν υπάρχει. Θα το κάνουμε και σπίτι, τι θα γίνει. Θα το κάνει σπίτι. Στο πρόγραμμα κι αυτό. Αν πάρω λεφτά και κάνω κι εγώ τις κοιλιές του Σαχιάδη, θα κάνω κι εγώ. Θα φέρουμε και νερό. Στην Αμπλώνα. Όλα θα φέρουμε τον Αμπλώνα. Θα φτιάξουμε και μια καρδιά. Εγώ πλήρω τις άλλες μισή. Δεν γίνεται αυτό. Θα πνιγούν τα παιδιά μας. Μαθαίνω ρηχές. Μα ο Παντελής έχει μια στοιχειώδη. Δεν νομίζω ότι μπορείτε να εκλογείτε. Εγώ, να, ο κόσμος βλέπει. Ο λαός θα κρίνει. Ο λαός θα κρίνει. Είναι ολέα. Ο λαός, δεν βλέπεις. Ποιο θέλετε για πρόεδρο. Τον Τσέρκη. Ορίστε. Άλλος, ποιο προτιμάς για πρόεδρο. Κοίτα, εμείς τα παιδιά... Ένα γκάλο, γκάλο. Ποιο θέλετε για πρόεδρο, λέγεται. Συγγνώμη.
Παντελή, τα παιδιά δεν έχουν εκλογή ψηφικά. Αυτό λέω ότι έχει πρόβλημα το παιδί. Πρέπει να ρωτήσει του μεγάλου ανθρώπου εδώ. Θα με σφάξουνε. Τσάκι! Θα με σφάξουνε, γιατί. Θα με σφάξουνε γέρι με ένα. Αύριο στι κάλπε και θα πάμε να πάρουμε τα κουτάκια. Τα ενία. Τα ψηφοδέλτια. Το εκλογικό δικαίωμα από ποια ηλικία και πάνω θα ισχύει. Από 18 χρόνια και πάνω. Δεν έχουν ψήφο. Μιλάμε μετά μια τετραετία. Ναι, αλλά ψηφίσουμε αύριο, όπως δεν ψηφίσουμε μετά μια τετραετία. Αύριο είναι αύριο. Μιλάμε για μια τετραετία από τώρα. Άρα δεν είναι εκλογή, πιστεύω ότι τα σιδερένια παπούτσια, να. Για τους γέρους. Τα σιδερένια παπούτσια για τους γέρους. Πάθη, επέσαν τα καρφιά σε μένα, πέσανε. Και ένα εκατομμύριο δραχμές. Και ένα εκατομμύριο και ένα αυτοκίνητο. Σου κοιτάξεις, Αγγέλη, σε ξέρω. Δεν μου λες πάμε στον μπάλα. Μη, γιατί θα πέσει η καραμέλα. Και τα φάγελα, και τα φάγελα. Και τα φάγελάκια. Εγώ έχω πάρει φάγελο πάντως. Το ξέρω, δεν είναι ανάγκη. Φάγελάκια. Εμείς πήραμε σφάγελα. Άλλοι πήραν φάγελα, άλλοι πήραν σφάγελα. Απάνω του ρε! Πάρτε τα! Τι τα κοιτάτε ρε! Χατζη Βασίλη σε θέση 4. Και πλέον. Πλέον. Πλέον είναι η αποθέωση. Έλα Παντελή, για πες μου, πίσω στην πατρίδα. Στην πατρίδα πίσω λέω. Στο Σαρία. Σαρία, όχι, εδώ είμαι στη Διαφάνη. Στο Διαφάνη, Διαφάνη. Έλα Νικολάκη. Στο Διαφάνη. Πώς αισθάνεσαι που είστες πίσω εδώ στην πατρίδα. Μ' αρέσει το Διαφάνη, πολύ ωραία. Μεγάλωσα εδώ, ήμασταν πολύ καλά. Τώρα στα γεράματα την πατήσαμε και δεν μπορούμε να έρθουμε πια εδώ. Αλλά μ' αρέσει εμένα και τον Νικολάκη να ερχόμαστε κάθε χρόνο εδώ στο Διαφάνη. Έλα Νικολάκη εδώ. Έλα, εδώ στο... Έλα να μιλήσεις και εσύ μαζί μας. Εδώ, Νικολάκη, σε... Νικολάκη, ναι. Και ο Νικολάκη του αρέσει το, το Διαφάνη. Είναι βέβαια... ο Νικολάκης ο γιος μου, 14 χρονών. Και να το με... όνομα που έβγαλε στον Νίκο είναι. Νίκο του αδερφού μου. Του αδερφού μου, τον Νίκο το όνομα. Νικόλα Τσέρκης. Για πες μου Νίκο, εσύ μερικά λόγια έτσι που στις δίκες σαν έτσι πότε, έτσι. Ναι. Και τώρα. Σάρα σου διαφάνει πολύ. Μπορείς να πας στη θάλασσα κάθε μέρα. Έχω πολλούς φίλους. Ωραίο φαγητό. Δεν μου λες τα ελληνικά που τα έμαθα. Μαθαίνω ο πατέρας, έχετε σχολείο εκεί στην Εκκλησία. Βήγα ελληνικό σχολείο σήμερα από την Νότια Αμερική. Γεια σας. Κάκε τίτσα για κατσίλια. Πάνε και Νικολάκη μπροστά. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. So say it without looking at your paper. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Good job. Okay. Thank you guys, you've done a good job today. Yay! Με μπορείτε κάνετε καλή δουλειά εδώ πέρα, γιατί χρειαζόμαστε περισσότερο να μεταφέρετε. Να μεταδίδεται όλη αυτή η παράδοση που έχουμε και θρησκευτική αλλά και με το, την παιδεία. Yeah. Και επειδή κάνω κάτι έτσι με το δικό μας συνολίπο, θα κάνω και με την Άγιο Νικόλα να φύγει. Mm-hmm. Γι' αυτό. Και δεν θα έχω δει το πατέρα του. Ευχαριστώ. Γεια σας. Και ποιο, εσύ, εσύ από ποιο μέρος, ε? From which place in Greece? Where are you from? Παρόδο. Παρόδο. Καρπαθό. Καρπαθό. Ευχαριστώ. Από το μαγαζί στο... στο νοσοκομείο. Και Μαριτσένος από τα Μαριτσά. Της Ρόδου, από τα Μαριτσά. Παλέμαχος. Ο Γιάννης και ο Νικολάκης, να τος. Ο Νικολάκης, να, Νικολάκη, να σε βγάζει βίντεο εδώ. Νικολάκη, να εδώ. Σε βίντεο στο Κασιά, εδώ, να τους. Και ο Νικολάκης, από την Γινόλη, λοιπόν, από τη Σαρία. Από πού είναι, εδώ. Για πες, από πού είσαι, πες του. Σαρία. Σαρία. Ρε, Γιάννη. Τώρα, πότε θα φύγεις. Πότε είσαι πάλι στη Σαρία.
Ναι, πήγαμε, ναι. Έφαγαμε σίκα. Όλα αυτά. Γεια σου, μεγάλε. Γεια σα, πού είσαι. Τι λέει. Πού είσαι, να σχέδεται, κύριε. Ξέρω τώρα. Ο πατέρας σου μιλάει συνέχεια για όλη που για σαρία. Ναι. Έχεις πάει σαρία. Ναι. Ναι. Έφαγε σίκα, στον Απατελέμωνα. Πήγε στον Απατελέμωνα, έφαγε σίκα, Νικολάκη, σου άρεσε. Και μπορεί να πάμε και φέτος. Και σήμερα πάμε στη σαρία. Πώς αισθάνεσαι εδώ, με έχεις και φίλους εδώ, γιατί και στην Παρτιμόρη έχει πολλά παιδιά που την ναι. Όλυπο. Και τώρα εδώ πέρα βρίσκεις φίλους. Και έχει πολλά ξαδερφάκια εδώ, πολλά φιλαράκια του, ο Νικολάκης, είναι όλα μια χαρά. Ωραία, ο πατέρας σου πάντως βλέπω ότι σε αγαπάει πολύ, σε φέρνει εδώ, είσαι ολυμπίτικα, σαριάτικα, εσύ λες σαρία. Α, μπράβο, σαριάτης. Νικολάκης. Τι έλεγε όμως ο πατέρας σου, να σου πω. Έλεγε, λέω ότι για πες για τους γέρους, τι έλεγε. Για τους γέρους, σιδερένια για παπούτσια. Ναι. Στο Μόλο. Τους γέρους έλεγα. Σιδερένια παπούτσια στο Μόλο. Να γίνει. Τώρα όμως. Να γίνει. Τώρα πώς τα βλέπω. Τώρα τα παπούτσια μου είναι χάλια για μένα. Τώρα μου βάλουμε ένα σιδερένια παπούτσια. Σε μένα, τον Πατελή τώρα. Σιδερένια παπούτσια, τον Πατελή. Ναι. Τους έπαιρνε και πίεση τους γέρους εκεί στα. Ναι. Τους γέρους με την πίεση, ναι. Πάντως όταν ήρθες εκεί πέρα το δέντρο, θυμάσαι ναι, το δέντρο, ναι. Τώρα έφυγε το δέντρο, βλέπεις ότι σιγά σιγά φεύγουν και άνθρωποι. Όλοι και άνθρωποι, ναι. Αλλάζουν τα πράγματα, έτσι. Αλλάζουν τα ξαφάκι μου, ναι. Είχες και χιούμορ, θυμάμαι, για πες μέχρι την ομάδα εκεί την ποδοσφαιρική που είμαστε, ήσουν ένα δεξιό μπακ. Για δεξί. Πες, θυμούνται όλοι στην Κάρπαθο. Ήμουν δεξί μπακ. Ο Λίπος της ομάδα, εσύ τερματοφύλακας, ναι, ο Γιάννης ο κριτικός, ο Γιάννης ο κριτικός, ο Χαρκιάς, και ο Γιάννης ο Χειράκης, ναι, και ο Νίκος ο Βυράκης, πέθανε κι αυτός. Ναι, παίζαμε μαζί μπάλα όλα μας τα χρόνια. Ωραία ήταν τότε. Ήταν ωραία, περάσαμε μια χαρά, πήραμε τα κύπελα, Γιάννη όλα μια χαρά. Τώρα, πάντως, τι να κάνουμε. Πόσα χρόνια έχεις να έρθει τώρα, 10? Έχω 10 χρόνια να έρθω, ναι. 10 χρόνια στην Αμερική και ο Νικολάκης και αυτό τα άλλα 10 χρόνια. Ο Νίκος, μπράβο. Ναι. Βλέπω ότι όμως μαθαίνετε ελληνικά, του πέσει ναι. Σχολείο εκεί το... ναι. Στην Παρτιμόρη, γιατί είναι μια την εκκλησία που από κάτω είναι σχολείο. Α, μπράβο. Παίζει μεγάλο ρόλο όμως η εκκλησία στην Αμερική. Ναι, στην Αμερική, ναι. Είναι καλή εκκλησία. Ναι. Και πάει τα παιδιά, γιατί μου ήμουν εκεί πέρα όταν το είδα στην Τάκη. Μπράβο, πατέρα. Ναι, ναι, ναι. Παντελή, πες μου τώρα, είσαι στην Όλυμπο, ήρθες στο Διαφάνη, στην πατρίδα σου. Ναι. Για μερικές μέρες και φεύγεις πάλι αύριο. Αύριο. Μετά από 10 χρόνια. Ναι. Μπορεί να μου πεις μερικά πράγματα από τη ζωή σου, γιατί κάτι ενδιαφέρον. Ναι. Εσύ, για πες μου. Εγώ όταν ήμουν πιτσιρικάς, γεννήθηκα στη Σαρία και μετά η μάνα μου αρρώστησε και ο θείος μου ο Παντελής την πήρε από το Διαφάνη στη Ρόδο. Ναι. Και εκεί μετά έμεινα στο νοσοκομείο ένα χρόνο. Πόσο χρόνο ήσουν όταν πέθανε η μητέρα σου? Ήμουν 6 μηνών. 6 μηνών. 6 μηνών ήμουνα και η μάνα μου πέθανε 45 χρονών. Ναι, και μετά με έφυγανε στο νοσοκομείο. Πρέπει να μείνει στο νοσοκομείο για να πάει στο φαρμακείο. Ναι, κάτσα στο νοσοκομείο ένα χρόνο και μου αφήσανε 6 νοσοκόμες. Ναι, 6 νοσοκόμες. Ναι, και μετά με βάλανε στο φαρμακείο το θηλαίο και έκατσα εκεί 5 χρονών. Είχε φίλου εκεί, θυμάσαι παιδιά από τη Ρόδο. Ναι, ναι, για πες μου. Είχα φίλου μου πολλού ναι. Και μετά από εκεί έκατσα 5 χρόνια στο θηλαίο. Με βάλανε στο φαρμακείο το αρένο κάτω στη ΔΕΗ. Στη ΔΕΗ. Άλλο φαντοφύλλο. Ναι, άλλο φαντοφύλλο το αρένο. Και εκεί έκατσα μέχρι 16 χρονών. 16 χρονών. Ναι. Και, και δούλευα. Δεν τα ξέρουμε αυτά, είναι ωραία μα. Ναι. Λέω με ένα άνθρωπο χαμογελαστό. Ναι, ναι. Γιατί ξέρουν όλοι στην Κάρπα. Είσαι πολύ αγαπημένο τώρα. Α, μπράβο. Και... δεν ξέρανε στην Κάρπα. Τώρα πήγαμε στο ποδόσφαιρο, σε μάθανε. Λέω Πατέλος. Ελβέτης. Ο Λεβέτης. Και Λεβέτης. Μετά έκατσα εκεί στο φατροφείο άλλα 13 χρόνια. Και έπαιζα ποδόσφαιρο. Μετά έπαιζες μπάλα, έτσι. Έπαιζα μπάλα, ναι. Ήμουν καλός προφερθής, έπαιζα μπάλα. Ήταν άλλοι που παίζανε ποδόσφαιρο, ξέρεις, κανένα παίχτη της Ρόδου που παίζατε μαζί. Έπαιζα εγώ μαζί με τον Αντώνη τον Πρωτόπαπα στην Αρχίπολη. Έπαιζαμε στην Αρχίπολη. Που πέθανε προθές. Έλα, με τον Αντώνη τον Πρωτόπαπα παίζαμε στην Αρχίπολη. Ναι. Παίζαμε μαζί και παίζαμε ποδόσφαιρο. Και πήγαμε... τι θέση έπαιζες? Εγώ παίζα δεξί μπακ. Συνέχεια, και ο Αντώνης έπαιζε σε τρεφό. Ο Αντώνης. Ο Αντώνης, έτσι κορτώ στα τομίδια. Ναι, σε τρεφό και παίζαμε στην Αρχάγγελο, στα 30, στην Κρεμαστή, Σολωνή. Παίζαμε ποδόσφαιρο. Ναι, παίζαμε ποδόσφαιρο μας ο πιτσιρικάδες. Είσαι όμως και δυναμικός, βλέπω είσαι δεκαιροτεμένος. Ναι, ναι, ναι. Από τη δουλειά είπας, από τη ζωή. Δούλευα εκεί στο Σουλούνια του Ζαροπλαστείο. Ζαγαροπλάστης ήμουνα.
Και δούλευα... Αυτό σε ξέρουν όλοι οι Ροδίτε, γιατί μιλάς έχει λίγο προφορά Ροδίτηκε. Ναι. Α, μπράβο. Και δούλευα στη Σουλούνια. Ναι. Κάτσα κάπου 7 χρόνια. Ναι. Δούλευα μετά πια στρατιώτη. Και μετά από εκεί και πέρα κλείσε ο Σουλούνια και πήγα στην Αμερική. Α, με πήρε ο αδερφός μου ο Νικόλας. Αλλά στη Ρόδο μεγάλο εκεί. Ναι, δεν σε ξέρω, μπορεί να μου πει πόσο δύσκολο είναι το να μην έχει μάνα. Δηλαδή, εσύ να... τι σε κάνει τελικά και γίνεσαι πιο δυνατό. Εσύ... Ήμουν αδυνατό πέρα... γιατί. Είχε και ανθρώπου δικού από την οικογένεια. Ναι, είχα εκεί, ναι. Αλλά ήταν στο σωματοφείο κάπου 100 άτομα. Και παίζαμε ποδόσφαιρο μέσα στο σωματοφείο. Οπότε όλοι μαζί είχατε κάποιο σα έκανε αυτό ότι είσαι στο φάναγο. Α, μπράβο. Ναι, από πατέρα, από μάνε. Ήταν και εκεί ορφάνα παιδιά. Και μείναμε εκεί στο βατροφείο, παίζαμε ποδόσφαιρο, πήγαμε στο δημοτικό σχολείο, κάναμε γράμματα εκεί. Μετά πήγαμε στο Ζέφυρος, κάναμε μπάνιο, ψαρεύαμε όλοι οι πιτσιρικάδες. Να ρωτήσω όμως αυτό, όταν σε κάνει πιο δυνατό, ας τον άνθρωπο, τι βλέπω έτσι με χαμόγελο, αλλά είσαι και δυναμικός. Ναι, με δυναμικός, αλλά τα νεύρα χαλάσανε. Δεν εγώ λέω γενικά που πώς να είσαι μέσα στη διήση, να είσαι ένας έθνος άνθρωπος, έκανες αστεία εδώ στους ναι. Ήμουν αλεβέντης, γερός, δυνατός, οδηγούσα και τη Χάλε Ντέβισον στη Ρόδο. Ναι, αυτή τη Χάλε Ντέβισον. Τη Χάλε Ντέβισον, ναι. Και με ξέρω όλοι οι Ρόδος. Και εδώ πού ήρθε με τη Ρόδο. Ναι. Και μ' αγαπούσαν όλοι οι Ροδίτες. Πότε την έφερες τη Ροδίτη. Το 1979. Ναι. Έπαινα στην παλιά πόλη. Με το, η μουσική του ήταν Staying Alive, ναι. Bonnie M και τέτοια. Α, μπράβο. Και πήγαινα στην παλιά πόλη, με χαιρετούσαν όλοι οι φίλοι, στο μαντράκι κάτω. Πήγαινα αυτά. Ήταν η μόνη Harley τότε και την εποχή. Δεν έχει άλλη Harley. Μόνο του Πατελή Harley. Την έφερα από την Αμερική. Και μετά έφεραν άλλες Harley αυτή μετά. Ο Πατελής ήταν ο μόνος που είχε τη Harley, πρώτη Harley στη Ρόδο. Μετά έρχεσαι στο ποδόσφαιρο το 81, πότε στάθηκες εσύ που βλέπεις Παντέλο φωνάζεις και ξέρεις ναι, εμάς στο 81 έρθαμε εδώ μετά στο Διαφάνι και πέταμε στα πηγάδια και πήραμε τα κύπελα, παίξαμε καλή μπάλα. Θυμάμαι όμως που έπαιζες και όταν φωνάζεις εξέδρα την ισούτερα στην μπάλα στην εξέδρα. Ναι, την βάλωσα την μπάλα έξω στην εξέδρα. Ναι, εξέδρα και βράζα... Ναι, μπράβο, ναι. Ήταν ωραία χρόνια, καλά. Δεν μου λες, λέω με ένα έθιμο άνθρωπο, με χαμόγελο, έχεις κλάψει καμιά φορά μόνος σου, δηλαδή είναι σε θέση στέρηση με τη μάνα σου και αυτά, δεν θα δείτε κάτι, μια δυστυχία. Δεν έκλεψα, όχι, δεν έκλαψα. Ήμουν ένα μικρό παιδάκι 6 μηνών και δεν γνώρισα τη μάνα μου, δεν τη γνώρισα τη μάνα μου. Τα αδέρφια μου τη γνωρίσανε, αλλά εγώ δεν τη γνώρισα. Και πέθανε η μάνα μου που ήμουν 6 μηνών και τη θάψανε στη Ρόδο, στο νεκροταφείο του Νά Δημήτρη. Σε έκανε όσο δυνατό η ζωή. Ναι, εμένα δυνατό, ναι. Γιατί ήμουν στο βατροφείο, έπαιζα παιχνίδια εκεί, έπαιζα ποδόσφαιρο εκεί. Είσαι όμως ένας έθνος χαρακτήρας, κάνεις αστεία, έλεγε στους γέρους, όπως λέγαμε άλλη φορά. Ναι, σιδερένια παπούτσια. Μέσα και εδώ, ναι. Στην πίεση. Δε... Α, μπράβο, σιδερένια παπούτσια και μέτωπο στο Ισραήλ. Μέτωπο στο Ισραήλ. Ήταν τόσο ωραία τα χρόνια μας εκείνα. Με αγαπούσε όλος ο κόσμος και τα παιδιά. Και τα έπαιρνα βόρτα με τη βουσκοτήτη βάρκα που είχα. Τα γύριζα. Εμείς τώρα είσαι πολύ θυμισμένο με τον γιο στον Νίκο. Ναι. Σε χαίρομαι όταν σε βλέπω γιατί είσαι μια ιστορία άνθρωπος εδώ πέρα. Ναι. Πάντα χιουμορ, πάντα χαμόγελο. Ναι, χαμόγελο. Το μπαστούνι. Γιατί, πώς γίνεται. Την πατήσαμε τα νεύρα με τις μπογιές. Με τα νεύρα χάλασαν με τις μπογιές. Και έτσι την πατήσαμε. Δεν θυμάμαι έναν άνθρωπο συνέχεια. Πούμε ένα θερίο. Λεβέντη. Ναι, ενθουσιασμό. Α, μπράβο, σε όλα τα αυτά. Στου γέρου σε αγαπούσαν και του έλεγε του πετάξει. Α, μπράβο. Α, μπράβο. Τότε ήταν μια χαρά. Τρέχαμε πάνω κάτω. Σαρία. Αλεμούντα. Τρίστομο. Όλα τώρα. Γεράσαμε και πάει να, το. Να ξεθυμηθούμε κάτι. Ναι. Μου λε. Η προεκλογική μας, θυμάσαι που το κάναμε κάποτε. Ναι, πάμε να πάμε. Είμαι και εγώ κάτοικος Αφανιού. Και εδώ να βγω. Έχω και εδώ ένα σπίτι στην Αμπλώνα. Σταύρο έχει, σπίτι δεν υπάρχει. Θα το κάνουμε και σπίτι, τι θα γίνει. Θα το κάνει σπίτι. Στο πρόγραμμα κι αυτό. Αν μου πάρω λεφτά και κάνω και εγώ τις σκυλιές του. Σε θα κάνω και νερό, δεν υπάρχει. Θα φέρουμε και νερό. Εγώ με την πέτρα γύρω, εσύ με τους νέους. Άμπρος, ναι. Και εδώ, δεν μου λες Πατέλη, πώς πάμε τώρα, πώς πάμε. Εντάξει, είμαστε μια χαρά, η υγεία μας είναι μια χαρά. Όλα μια χαρά, αλλά δεν μπορούμε να παίξουμε μπάλα πια νημό. Μια μπάλα, θυμάμαι που παρούσε τη μπάλα στην Εξέδρα, θυμάσαι. Ναι, ήταν όλα τότε για νημό, ναι. Πάντως να πει μια ευχή έτσι. Να πες μου και το αυτό με τον αδερφού σου εκεί, τη μνήμη που κάναμε χειρονόψαρο. Ναι, χειρονόψαρο του Νικόλα, ναι.
Ο Νικόλαος είναι έτσι μεγάλη, ναι, μεγάλη μορφή εδώ πέρα. Μεγάλη μορφή. Είναι ξέχαστος και αλήθεια. Α, μπράβο. Ναι, ο Νικόλαος, ναι. Και βλέπω και κάνεις και το... Και ο Νικολάκης, ο Νικολάκης έβαλε το όνομά του. Νικολάκης. Γεια. Αυτά που λέει, Γιάννη μου, μια χαρά όλα. Έλα Νικολάκη, μίλησε και εσύ λίγο. Σε αρέσει το Διαφάνη. Θα ξανάρθεις εδώ στο Διαφάνη. Πέρα σου τώρα το γέμισες ευτυχία που είχατε μαζί, κατάλαβες. Αυτό είναι από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής του πρώτου πατέρα σου, είναι που είστε μαζί. Ναι, που είστε μαζί. Και σε μαθαίνω να έρθεις εδώ στο Διαφάνη και στη Σαρία να μαθαίνεις τα κόλπα, Νικολάκη μου, για να έρχεσαι εδώ κάθε χρόνο στο Διαφάνη να μένεις ένα μήνα, δύο. Ναι. Θα βρεις μετά τους φίλους σου, θα δεις ότι όταν μεγαλώσεις εδώ πέρα, ναι, ξανάρχεσαι. Εντάξει, δεν μπορεί να μείνεις και εδώ συνέχεια. Ναι. Θα είσαι Αμερική και θα ξανάρχεσαι. Ναι, απένει, θα έρχεται τα καλοκαίρια στο Διαφάνη και μετά στην Αμερική το χειμώνα. Mm-hmm. Θα πηγαίνει και θα έρχεται ο Νικολάκης. Και στη Ρόδο και στα αυτά. Ωραία, ωραία, ωραία. Να είστε καλά. Να είστε καλά, Γιάννη μου, και εσύ. Και θα ξαναπούμε πάλι. Και ο Νικολάκης. Ναι, Γιάννη, βάτε στο βίντεο. Ναι, ναι, ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, Γιάννη. Να είστε καλά. Ναι. Αυτά λοιπόν από τον Παντελή, το ξέρει και ένα φίλο, ο οποίος είναι, τι να πούμε, και με το ποδόσφαιρο τότε τα ωραία χρόνια, μιλάμε τώρα για πόσα χρόνια πίσω, 30, όλα φεύγουνε. Είναι αυτός ο μόλος, σαν τη ζωή με το μόλο που σαλπάρουνε καράβια, πάνε έρχονται και σε μια στιγμή φεύγουν και ξανάρχονται.